Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου Το πρώτο που είπα Δηλαδή like Την όμορφη κυρία right. Δεν επιδέχεται αμφισβητήσεων right like Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας κυρία Σιμακοπούλου Σας εύχομαι δύναμη Επιτυχία να τα καταφέρετε να είστε από αυτούς που θα εκλεγούν με τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωψηφοδέλτιο. Μ, γιατί αποφασίσατε να πάτε στο Ευρωκοινοβούλιο και εγκαταλείψατε εδώ τον πολιτικό στίβο, δηλαδή τα εσωτερικά της χώρας, τα βαρεθήκατε. Βαρεθήκατε mm. να ακούτε ας πούμε στίχους για το Τζίπρα, για το Μητσοτάκη, mm. για όλους. Mm. Καταρχάς ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όχι, όχι. με, α, με όχι, κάνατε όχι. και κοκκινίζω. Όχι, εντάξει. Μπορείτε να ερυθριάσετε. Δεν φαίνεται αυτό στο ραδιόφωνο. Μπορείτε να ερυθριάσετε όσο θέλετε. Μάλιστα. Θα σας δείξουμε και στο facebook Μάλιστα, εντάξει, θα το δείτε θα, φα, θα, φανεί Γιατί μα μας βαρεθήκατε facebook. και φαίνεται Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Έχω... Εγώ καταρχάς κύριε Τράγκα ποτέ δεν ήμουνα επαγγελματίας πολιτικός Πολιτεύτηκα... Δικηγόρος ήσασταν Είμαι, Ναι, δικηγόρος ήμουνα Στις Βρυξέλλες δούλευα πριν επιστρέψω στην Ελλάδα για να πολιτευτώ Στα Γιάννενα σταδιοδρόμησα για ένα χρονικό διάστημα Υπηρέτησα εκεί την τοπική αυτοδιοίκηση ως αντιδήμαρχος. Και μετά έδωσε μια μάχη, καταρχάς για τον νομό Ιωαννίνο από όπου και προέρχο, προέρχομαι, ε, όχι καταγωγής, αλλά εκεί μεγάλωσα. Και μετά στη μάχη της Β' Αθήνας. Να προσθέσουμε ότι ήταν δικηγόρο στη Νέα Υόρκη, να προσθέσουμε ότι ήταν επιτυχημένη δικηγόρο στη Νέα Υόρκη, επέστρεψε στην Ευρώπη και στην πατρίδα και να πούμε επίσης, για να μην αφήνουμε κενά, ότι δούλεψε στο Ευρωκοινοβούλιο και για Αντώνη Σαμαρά. Σωστό. Ε, όχι ακριβώ, αλλά ναι, συνεργαστήκαμε όταν ήταν Ευρωβουλευτή και ο Γιάννη Σοαβέροφ και ο Αντώνη Σαμαρά αργότερα, όταν εγώ ήμουν εμπειρογνώμων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέρναγα ένα σεβαστό χρονικό διάστημα στι Βρυξέλλε. Μα τόσοι... πείτε μερικά πράγματα για τον εαυτό σα. Παραδείγματο να... χάρη, ε, κάνατε μια καταμέτρηση διαφόρων προσπαθειών που κάνατε στην Ελλάδα. Το θέμα είναι και αναρωτιέται κάποιο γιατί η Ασημακοπούλη, η οποία είναι καλή παρουσία για τη Νέα Δημοκρατία ε, εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Τι κάνει έτσι και πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Καταρχά, για μένα πάντα μ' άρεσε το Ευρωκοινοβούλιο. Α το πάρουμε και έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το μέλλον τη Ευρώπη και του Ευρωκοινοβουλίου και μια μεγάλη μάχη του τι θα συμβεί μεθαύριο στην Ευρώπη. Ξέρετε, εντάξει αν θέλετε, δεν θέλω να λέω κλισέ, αλλά αν θέλετε, προσέφερα αισθάνομαι τουλάχιστον μέσα από την παρουσία μου στο, στα ελληνικά πολιτικά δρόμενα. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, αλλά η Ευρώπη είναι το σπίτι μα. Και αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι στην Ευρώπη υπάρχει κίνδυνο. Ε, να ανέβει και ο ευρωσκεπτικισμός αλλά και ο κόσμος που είναι αρκετά απογοητευμένο από ορισμένα πράγματα που η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει έχει παραλείψει να κάνει για λογαριασμό του. Είναι κακό ο ευρωσκεπτικισμό. Δηλαδή, να σκέφτεσαι όχι. αν η Μέρκελ τα κάνει όχι, καλά ή η Καγκελαρία τα κάνει καλά, είναι κακό. Όχι, αυτό δεν είναι ευρωσκεπτικισμό. Ευρωσκεπτικισμό είναι αν αξίζει τον κόπο να είμαστε όλοι ενωμένοι στην Ευρώπη, α πούμε, σε πιο ακραία μορφή. Κακό είναι ε, όταν αρχίζει να σαγεινεύει ο κόσμο από φωνέ οι οποίε είναι πιο ακραίε οι οποίες θέλουν να παρουσιάσουν τα διλήμματα ως άσπρο μαύρο. Κακό είναι η άνοδος του λαϊκισμού και του εθνικισμού. Αν τον εξτρέμ. Ναι, αυτό είναι κακό. Και αυτό δεν έχει... Τι είναι... θεωρείτε εσείς εθνικισμό, δηλαδή αν αγαπάω πολύ τη Μακεδονία Όχι, αυτό δεν είναι εθνικισμό. ή αν ο αλεξιωτιστής πέφτει από τον ουρανό και τραγουδάει το Μακεδονία ξακουστεί, αυτό είναι εξτρεμισμός. Όχι, δεν το θεωρώ αυτό. Αντιθέτω, ε, θεωρώ ότι αυτό που δίνει χώρο στα είναι ότι οι, οι συντηρητικέ δυνάμει ε, δεν εκφράζονται αρκετά καθαρά και δυναμικά και χωρί φόβο για να απαντήσουν σε αυτά τα οποία πραγματικά θέλει ο κόσμο να ακούσει και αυτά που έχει πραγματικά ω πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, Γιατί, γιατί έχει συμβεί όλο αυτό στην Ευρώπη, εκτό από ότι η Ευρώπη έχει απογοητεύσει στο να δώσει τα βασικά πράγματα στον κόσμο που είναι η ευημερία και η δουλειά, γιατί υπήρξε αυτή η οικονομική κρίση, και η Ευρώπη, να μην λέμε ψέματα, ήταν απροετοίμαστη και όσα προετοίμαστη έκανε και ορισμένα εντός εισαγωγικών πειράματα. Και τα πειράματα αυτά τα πλήρωσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Άρα αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Αλλά ποιο είναι ο μεγάλο λόγο που υπάρχει η του λαϊκισμού και που ο κόσμο αρχίζει να ακούει, είναι διατεθειμένο να ακούσει φωνέ που δεν θα άκουγε, είναι το μεταναστευτικό. Είναι ότι δεν αισθάνεται πλέον η Ευρώπη ότι έχει αξίες, αρχές, ταυτότητα όπως είχε και ο κόσμος δεν αισθάνεται ασφάλεια. Εσείς πιστεύετε ασφάλεια. ότι τα έχει κάνει καλά η Μέρκελ. Δηλαδή οι Γερμανοί Εντάζει. που έχουν την πακέτα και ενορχιστρώνουν όλη την κατάσταση. Που έχουν κάνει την Ελλάδα να είναι αποθήκη ψυχών και σωμάτων. Πιστεύω ότι η Μέρκελ έκανε λάθος τον τρόπο που διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό. Και πιστεύω ότι τη κόστησε και ότι κόστισε και σε όλη την Ευρώπη και κόστισε και σε εμάς την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι η λύση είναι ε, περισσότερη ε, Ευρώπη στα σύνορα και τα εξωτερικά σύνορα για να προστατεύουν την Ευρώπη. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δείχνουμε αλληλεγγύη, αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ανοιχτή, αυτό δεν σημαίνει ε, ότι είμαι ακραία. Α, πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει νοικοκυρεμένα να κάνουμε τα πράγματα στην Ευρώπη. Πηγαίνοντας εκεί στην Ευρώπη, θα ενταχθείτε αναγκαστικά στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αφού προέρχεστε από τη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης θα πρέπει να υπακούτε στην πολιτική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή στους Γερμανούς, όπως επίσης θα πρέπει να υπακούτε σε αυτά που σας λέει ο αρχηγός ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα. Πόσο μπορείτε να είστε ελεύθεροι για να υπερασπιστείτε και κάποια πράγματα που εσείς θα θεωρείτε λογικά και αναγκαία για τους Έλληνες πολίτες. Κοιτάξτε, ο, θυμόσοφος λαός λέει μεγάλη ε, μπουκιάφά μεγάλη κουβέντα μιλάει. Εγώ δεν έχω έρθει ποτέ αντιμέτωπη στην μέχρι στιγμή σύντομη πολιτική μου σταδιοδρομία ε, η συνείδησή μου ή αυτό που πιστεύω ή αυτό που είμαι διατεθειμένη να κάνω να συγκρούεται τόσο πολύ με τη γραμμή που μου δίνει το κόμμα μου ή ο αρχηγό μου. Δεν μου έχει τύχει ακόμα αυτό. Αν μου τύχει, θα ακολουθήσω τη συνείδησή μου. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση. <laughs> Έτσι Τι θα οδόια, κάνετε. Εκεί πέρα λένε ότι υπάρχουν πολλές σιρήνε στις Βρυξέλλες. Συρήνες. Μέχρι στιγμή εσεί δεν έχετε αναμειχθεί ούτε σε σκάνδαλα, ούτε έχετε πρωταγωνιστεί στι πρώτε σελίδε των εφημερίδων, τόσα χρόνια εδώ στην Ελλάδα, μετά την επιστροφή σα στην Ευρώπη και στην πατρίδα. Εκεί όμω υπάρχουν σιρήνε, το έχετε αναλογιστεί. Δηλαδή, εκεί οι μηχανισμοί στι Βρυξέλλε λειτουργούν κάτω από διάφορε καταστάσει παρασκηνιακέ, πολύ έντονε. Α πούμε, μου λένε ότι για να ψηφιστούν, α πούμε τα νέα λάστιχα φορτηγών, mm. μπορεί να πέσουν και 200 εκατομμύρια ευρώ εκεί μέσα. Ε, εκεί μπορεί να έχετε κάποιο μητσοτάκι να σας λέει ψήφισε αυτό, ενώ εσείς για τα λάστιχα μιλάω. Mm. Θα έχετε αντίθετη άποψη. Πώς σκέφτεστε να κινηθείτε έτσι για να, να τα ακούσει και ο ακροατής μου. Κοιτάξτε, καταρχά αποκλείεται να το έκανε αυτό ο κύριο Μητσοτάξη, επειδή τον αναφέρατε. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν περιοχή... το έκανε, είπα. Όχι, μπορεί αποκλείεται να, το, να έχει... το έκανε. Οδηγία, ναι. Ναι, αποκλείεται να το έκανε. Παντού υπάρχουν συμφέροντα, κύριε Τράγκα. Εσεί το ξέρετε καλύτερα. Από όλου. Γιατί και έχει αναδείξει ξέρω. πάρα Καλά. πολλά σε, όλη, σε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει, έχετε αναδείξει ούκολα σκάνδαλα τέτοιου τύπου και στην εγχώρια πολιτική σκηνή και στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι καινούριο αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Και στην Ελλάδα υπάρχει και στην Αμερική υπάρχει και στην Ευρώπη υπάρχει και παντού υπάρχει. Αυτό είναι θέμα ε, χαρακτήρα. Είναι θέμα ε, τι πιστεύει και τι είναι διατεθειμένο να κάνει κανεί και τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει. Ε, στο Ευρωκοινοβούλιο, πα για να εκπροσωπήσεις τον ελληνικό λαό και ως, Ευρω... ως Ευρώπη στα ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι πιστός ή πιστή σε... στο δημόσιο συμφέρον και όχι σε κάτι άλλο. Πάντως, αυτό που δεν λέω μου είπατε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Πάντως δεν μου είπατε mm. γιατί πείσατε τελικά την ηγεσία σας να πάτε στην Ευρώπη και να φύγετε από εδώ μέσα. Είχατε κουραστεί εδώ μέσα από αυτό που βλέπατε δηλαδή όλη αυτή την κατάσταση στο κοινοβούλιο σας είχε κουράσει ψυχολογικά να πούμε καμιά αλήθεια. Δηλαδή αυτό που Εντάξει, να πούμε, με, να σα πω. με την πίση, με τα πλήρη εξούσια, να σας πω. με την τρέλα που επικρατούσε στα πάνελ, εγώ σας έβλεπα στα Εντάξει. πάνελ. Ναι. Εντάξει, αλλά ε, κουραστεί δεν είναι η σωστή έκφραση, ότι νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες το τελευταίο διάστημα δεν, δεν, νομίζω ότι κανείς είναι υπερήφανος ε, για κάποιες στιγμές που το επίπεδο στο ελληνικό κοινοβούλιο ε, δεν είναι αυτό που πρέπει. Και ε, αυτό είναι απλά λυπηρό. Γιατί είμαστε μια Ευρωπαϊκή χώρα. Δεν κάνει. Ε, και πρέπει να γίνουμε μια κανονική Ευρωπαϊκή χώρα. Δεν κάνει αυτό το, αυτό το επίπεδο. Δεν κάνει να υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν μας αξίζει. Πώς να σας το πω. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είμαι η μόνη που αυτό με έχει ενοχλήσει το τελευταίο διάστημα και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι είμαι μέσα στη Βουλή και να βλέπεις Βουλή που για ένα διάστημα είχε καταντήσει ας πούμε reality show να παρακολουθεί ο κόσμος Βουλή γιατί ήταν ξέρω εγώ η, η, Κωνσταντοπούλου ή ε, αυτές οι, οι κοκορομαχίες οι οποίες έπεφταν και σε επίπεδο και λεκτικό αλλά και ηθικό αν θέλετε δεν είναι ευχάριστο για κανέναν. Συμβαίνουν αυτά, αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι διαλέγει κανείς τις μάχες του και αυτή, σε αυτή τη μάχη πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να προσφέρω Α, όπως Μας, γη, όπως πάντως, γη. Ε, πάντως επέμενα σε αυτό το πρώτο ερώτημα γιατί θα μπορούσε κάλλιστα ο κύριος ε, Μητσοτάκης να σας χρησιμοποιήσει ως υπουργό καλά, τώρα με έχει, τις έχει νομικές ένα... γνώσεις σας δικηγόρος καλά, με πιστε... εμπειρία στην Ελλάδα εδώ πέρα με εμπειρία και στην κυβέρνηση Σαμαρά πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει υπερπληθώρα προσφοράς για έχει. υπουργούς την επόμενη μέρα και θα έχει πολλές, πολλές υποψηφιότητες και επίσης Μάλιστα. τον εμπιστεύομαι ότι θα κάνει πολύ καλές επιλογές Να πάρω κάποιες γενικές απαντήσεις σε γενικά ερωτήματα Πάμε για τέταρτο μνημόνιο, τι λέτε ε, Το φοβάστε θα και μας τι το θα, θα γίνει ναι. στην Ευρώπη <laughs> Θα μας το δίνανε <laughs> 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 Αυτό το σκέφτεται Αν έπρεπε να είναι ισχυρότερα τα δεσμά, γιατί όχι Εντάξει, Είμαστε ήδη ένα, Τώρα αυτό που έχουμε πώς λέγεται κύριε Τράγκα, λέγεται μεταμνημονιακή ευτυχία, δεν νομίζω. Νομίζω ότι λέγεται καθεστώς ε, ενισχυμένης εποπτείας, παύλα άτυπο μνημόνιο. Ε, προσπαθούμε να φύγουμε από αυτό. Και ξέρετε εμείς απαράταξη όπου γίνεται οποιοδήποτε βήμα στην κατεύθυνση του να φύγουμε που είναι ελάχιστα, αλλά ακόμα και όταν βγαίνουμε στι αγορές με όρους που δεν είναι αυτή που θα έπρεπε σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Λέμε ευτυχώ κάνουμε ένα βήμα στην κατεύθυνση του να επιστρέψουμε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι να χρειαστούμε τέταρτο μνημόνιο ή να μπούμε σε τέταρτο μνημόνιο. Έχουμε δέκα χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Ήρθε η ώρα να πάμε παρακάτω. Και πιστεύω ειλικρινά ότι ο ελληνικό λαό θα ψηφίσει εκοφαντικά στο να πάμε παρακάτω. Παρακάτω θέλει να πάμε. Ο Τσίπρα για όλα. Όχι, φταίει για αυτό που έχει κάνει τα. Φταί, φταίει για πολλά και στο παρελθόν, γιατί πάντα ήταν απέναντι σε οποιασδήποτε δυνάμει ήθελαν να μεταρρυθμίσουν, να εξυγχρονίσουν, να μα πάνε παρακάτω. Αλλά σίγουρα φταίει για τα τελευταία τρει ή μισή-τέσσερα χρόνια και ήρθε η τεσσερα χρονια και ηρθε η ωρα να αναλάβει και τι ευθύνε του. Οι αυταπάτε. Ε, και οι, οι συγγνώμε δεν, δεν πληρώνουν το λογαριασμό που έχει πληρώσει η χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μα έφερε δέκα χρόνια πίσω. Τέσσερα χρόνια αργότερα προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Χωρί να εξετάζω πού θα είχαμε φτάσει. Γιατί αυτό πε. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Ένα πιστεύει ότι αν είχαμε βγει από το μνημόνιο επί Σαμαρά και είχαν γίνει αργότερα εκλογέ, σήμερα θα ήμασταν με χύψη ζ ανάπτυξη. Αλλά το ότι κάναμε ένα, μια βουτιά στο κενό και τώρα προσπαθούμε να επανέλθουμε, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Και αυτό είναι του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Τον βγάλαμε τώρα από την εικόνα λίγο γιατί έχει φύγει, αλλά μην ξεχνιόμαστε Τσίπρα και Καμένο μαζί κυβέρνησαν και μαζί ευθύνονται για αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα. Γιατί ο Μισοτάκη θα κάνει τη διαφορά, Ο Μισοτάκη δηλαδή τον θεωρείτε τόσο ταλαντούχο ή τόσο χαρισματικό ή εφάμιλο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, του Ανδρέα Παπανδρέου για να κάνει τη διαφορά. Για να κάνει διαφορά σε τέτοιου καλεπού καιρού, σε τέτοια πέτρινα χρόνια, πρέπει πραγματικά να έχει γκάτσει, να είσαι δηλαδή ηγέταρο. Εσεί πιστεύετε ότι ο Κυριάκο είναι ηγέτη με όλα κεφαλαία ή απλά είναι ένα πιο έντιμο, ένα πιο gentleman. Πιστεύω ότι κάθε εποχή, σε κάθε εποχή, το ηγέτη, που πιστεύω ότι είναι ο Κυριάκο Αμιτσοτάκη, πιστεύω ότι σε κάθε εποχή ε, ο ορισμό του τι σημαίνει ο κατάλληλο ηγέτη για τον τόπο εξαρτάται και από τη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή η μόρφωσή του, οι διαχειριστικέ του ικανότητε, οι προσλαμβάνουσε παραστάσει από το εξωτερικό, η εργατικότητά του. Πότε απέδειξε τι διαχειριστικέ ικανότητε του, Εγώ ξέρω ότι έδιωξε κάτι καθαρίστριε μόνο. Πότε έδειξε δηλαδή διαχειριστικέ ικανότητε, αφού δεν είχε θέσει που να αποδείξει την διαχειριστική του ικανότητα και ίσω είναι το σημερινό αλωθή του. Ίσως αυτό είναι το πλεονέκτημα, ότι δεν έχει κυβερνήσει ακόμη ώστε να τον κρίνουμε. Η μόρφωσή του δεν την αμφισβητώ. Ούτε ότι ήταν στον, εργατικό, στον ιδιωτικό τομέα, οπότε έχει κολλήσει και πεντένσημα στη ζωή του και ξέρει τι σημαίνει η ελεύθερη οικονομία. Αυτά τα οποία λέει για τη μείωση των φόρων, για την προσέλκυση επενδύσεων, για το πώ λειτουργούν οι αγορέ. Τα έχει ζήσει και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν τα βγάζει από το μυαλό του, ούτε τα άμαθε όψιμα. Τώρα, όσον αφορά στο έργο του στο Υπουργείο, έκανε πολύ σημαντικέ οργανωτικές και διαχειριστικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα μπορεί να, του, να, έχει κολλήσει η Λέζα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκη και καλά θα διώξει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Εντάξει, δεν είναι προφανώς, δεν είναι έτσι και ίδιος. να σα σας πω κάτι. Λέει ότι δεν θα... Βγαίνει στη Βουλή και λέει τέρμα οι συμβασιούχοι. Όσου βάλει κύριε Τσίπρα εγώ θα τους διώξω. Και αυτό. το ερώτημα είναι που θα τους παρκάρει. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι είναι έντιμοι, φιλότιμοι, δεν προωθούνται, δεν αξιοποιούνται, δεν εξυγχρονίζονται επειδή κανεί δεν ασχολείται μαζί του. Λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα κομματικό κράτο. Λέει ότι μία σύμβαση είναι ένα πράγμα που έχει ορισμένο χρόνο και δεν πρέπει να εμπέζουμε τον κόσμο. Άλλο οι συμβασιούχοι και άλλο οι μόνιμοι. Και λέει ότι πρέπει με αξιοκρατικά κριτήρια και με ΑΣΕΠ να αξιολογεί το κόσμο και να μπαίνει στο δημόσιο και να προχωράει στο δημόσιο. Πράγματα που σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε είναι αυτονόητα. Όχι να. Προσλαμβάνει οριδών με κομματικά κριτήρια και να του παρκάρει. Είναι σωστή η πολιτική θέση να λε μόλι τελειώσει μια σύμβαση να φεύγει, γιατί πρέπει να έχει και το παρκάρισμα μετά. Δηλαδή, πού θα πάνε οι χιλιάδε οικογένειε, αν αύριο του πούν οι Βρυξέλλε ότι πρέπει να μειώσει κι άλλο τι δαπάνε, Πού θα πάνε αυτέ οι χιλιάδε οικογένειε, Θα πάνε στην πλατεία Κλαθμόνο. Να σα πω κάτι. Ε, ναι. το, το, το όνειρο του κάθε Έλληνα και τη Ελληνίδα για το παιδί του το μορφωμένο που το έχει μορφώσει και το έχει σπουδάσει. Ε, με, 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 καημό, με πόνο, με στε, στερήσει, το έχει στείλει ίσω στο εξωτερικό και το έχει φέρει στην Ελλάδα, ή να δουλέψει ένα οχτάμινο και να παίρνει 400 ευρώ. Αυτό είναι το όνειρο αυτή τη Ελλάδα. Δεν μπορεί θέλουμε. να βρει άλλο. Δεν είπα, δεν είπα ότι είναι το όνειρο άμα του να είναι μπορεί το μπορεί να πάρει το σουβλάκι. Ε, ωραία, με συγχωρείτε, αλλά ο Κυριάκο ο όπω και εγώ, βάζουμε λίγο τον πύχη λίγο πιο ψηλά από αυτό. Δηλαδή, ή, ανεργία ή 500 ευρώ και 8 Όχι. Θα έπρεπε να έχουμε μια ιδιωτική, μια οικονομία μέσα στην οποία να μπορούν τα παιδιά μας να δημιουργήσουν. Γιατί τι είναι η Ελλάδα, είναι διαφορετική από το Λουξεμβούργο. Πόσα χρόνια μπορούν... θέλετε για να φτιάξετε αυτό το κουβούκλιο της οικονομίας. Ε, τώρα... αυτό το, αυτή την κάψα δηλαδή μια ιδανικής οικονομίας. Ε, Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά, 10 χρόνια για να μην πω 30 χρόνια Εκόμη. Πόσα χρόνια θέλει ο Μητσοτάκη, έχει κανένα εξκάλιμπερ έχει κανένα ξέρω, μαγικό ραβδί, ώστε αύριο το πρωί αντί για 400 ευρώ να πάρει άλλο 1.000. Κανεί δεν το έχει. Έχει δηλαδή ο κύριο Τσίπρα που δει. η αναλλακτική του είναι τι, τον είδαμε, Να, δουλεύουν, τον όλοι, Τσίπρα, τον να δουλεύουν όλοι στο δημόσιο και πόσο θα κρατήσει αυτό. Ε, Κανένα δεν λέει ότι αυτό θα γίνει σε πέντε λεπτά, κύριε Τράγκα. Κανένα δεν λέει ότι δεν θα, είναι δύσκολο, δεν θα είναι δύσκολο την επόμενη μέρα να συμμαζέψουμε την κατάσταση και να πάμε παρακάτω. Κανένα δεν το λέει αυτό. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι θα πάρει ε, χρόνο. Αλλά να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον, να μην το κάνουμε καθόλου. Αυτή είναι η εναλλακτική. Εναλλακτική είναι να συνεχίσουμε να βυθιζόμαστε, mm. να πάμε χειρότερα ή να σερνόμαστε. Γιατί αυτή τη στιγμή σερνόμαστε. Σερνόμαστε εν πιθανή πολιτική αλλαγή. Μετά, ποιο ξέρει τι θα γίνει. Υπάρχουν και χειρότερα. Σα υπενθυμίζω ότι κάθε φορά που πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση μα έχει πάει στον πάτο, έχει κι άλλο. Έχει παρακάτω. Αν σα έλεγα όταν είχα τη χαρά να μιλάω μαζί σα πριν από τι εκλογέ του 2015 σε εκπομπέ σα, ότι θα ήμασταν εδώ σήμερα και θα είχαμε δει αυτά που έχουμε δει, Τράπεζες να κλείνουν capital controls, να υπάρχουν ακόμα στις επόμενες εκλογές να υπάρχουν capital controls και τη συμφωνία των Πρεσπών. Και ποιο ξέρει τι άλλο θα δούμε αν κρατήσει αυτή η κυβέρνηση κι άλλο, θα με πιστεύατε. Θα με πιστεύατε ότι θα πηγαίναμε τόσο χαμηλά. Τη συμφωνία των Πρεσπών την είχε φαντασία, φανταστεί κανεί. Όχι, ξύπνησε γιατί τη σκέφτηκε <σχελίου> ο κ. Αυτό. <σχελίου> ε, ε, Εσύ θα. Του. Να σα πω όμω και κάτι. Έχει κάνει τόσο ο Τσίπρα όπω τα περιγράφετε και τα περιγράφω κι εγώ. Γιατί ο Μητσοτάκη όμω δεν έχει 40% κάτω, όπως θα σε όλε τι μετρήσει. δεν ξέρουμε πόσο, πόσο θα, θα είχτε, Ή 45. 45%. Γιατί του δίνουν όλο 30% με το ζώο 31, 29. Δεν θα έπρεπε ο Μητσοτάκη από το 28 του με η Μαράκη να είναι στο 45% με τέτοιο τσίπρα. Μήπω δεν τραβάει πολύ το παλικάρι. Ο κύριο ε, Τσίπρα ε, είναι φαινόμενο το οποίο οφείλεται ε, στην κρίση Οφείλεται στην απογοήτευση που ένιωθε ο κόσμο για το πολιτικό σύστημα και τα λάθη που είχε κάνει και η δική μου η παράταξη στο παρελθόν, αλλά και το Πασόκ. Για το και μνημόνιο προτίστως... Δεν ήταν απογοητευμένο ο κόσμο. Δεν ήταν απλό λάθο. Η, πολιτικού... η οικονομική κρίση, το μνημόνιο, η λιτότητα. Ε, 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 έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του ο κόσμο. Λοιπόν, τώρα το έχει καταλάβει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε έκσταση και ενθουσιασμό με αυτά που έπονται ή έρχονται. Γενικώ δεν μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη ο κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα. Εγώ σας το λέω που γυρίζω όλη την Ελλάδα, κύριε Τράγκα, τώρα, ότι ο κόσμος δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον για την πολιτική, δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον για τις εκλογές που είχε παλιά. Έχει μπουχτίσει ο κόσμος, έχει προβλήματα μέσα στο σπίτι του, προβλήματα επιβίωσης τώρα. Δεν φαντασιώνεται ότι υπάρχει κανένας μεσίας που θα έρθει την επόμενη μέρα. Αλλά πιστεύω ότι η βουβαμάρα που εισπράττω από αυτού που δεν έρχονται να μιλήσουν μαζί μου και δεν εκφράζονται, που απλώ ακούνε ή που δεν έρχονται, πιστεύω ότι αυτή η βουβαμάρα θα εκφραστεί εκοφαντικά στην κάλπη. Εκοφαντικά. Ναι, αλλά περιγράφεται και μια βουβαμάρα Αδιαφορία. απέναντι σε εκπροσώπου τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, μάλιστα. μάλιστα. Yeah. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμο θα αναγνωρίσει ότι κάποιοι με ενθουσιασμό, κάποιοι χωρί μεγάλο ενθουσιασμό ότι η μόνη ελπίδα και προοπτική της χώρας είναι μια κυβέρνηση ε, με κορμό, την μόνη δύναμη πολιτική, η οποία έχει μείνει όρθια και προσβεύει ορισμένα πράγματα και μπορεί να κάνει και ορισμένα πράγματα που θα μας πάνε παρακάτω δεν υπάρχει άλλη επιλογή πώς να σας το πω δηλαδή μας λέτε ότι έχουμε αναγκαστική πορεία κατεύθυνση στο Μητσοτάκη σας ο λέω... Μητσοτάκης όμως δεν έχει αυτό αναγκαστική πορεία κατεύθυνση την αγκαλιά της Μέρκελ Όχι. Γιατί... Αν εμεί έχουμε αναγκαστική πορεία Κάτε. το Μητσοτάκι, ο Μητσοτάκι δεν είναι αναγκαστική πορεία προ την αγκαλιά τη Μέρκελ. Σα λέω πω ο Μητσοτάκι είναι η καλύτερη επιλογή που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα για το μέλλον τη και η κατεύθυνση μέσα στην Ευρώπη, και γι' αυτό και οι ευρωεκλογέ είναι σημαντικέ. Το πώ θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη, ακόμα μένει να το δούμε. Η Μέρκελ μπορεί να είναι λίγο yesterday, κύριε Τράγκα, μετά από τι ευρωεκλογέ, δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντω προ το παρόν, μέχρι το 2021-2022, η κυρία Μέρκελ θα είναι συσχετισμή δυνάμεων Και, και ορισμένα οι Γερμανοί πράγματα θα έχουν την πρέπει. ίδια πολιτική. Ναι. Ε, να σα ρωτήσω για κάτι ακόμη το οποίο έχει σημασία. Ο κόσμο θέλει να μάθει για το Μητσοτάκι. Γιατί ανήκει στην Αγία Οικογένεια, η οποία θέλει όλα τα ταμεία, θέλει το Δήμο τη Αθήνα, θέλει το Μαξίμου, τα θέλει όλα. Μόνο την Αρχιεπισκοπή δεν θέλει. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σα ρωτήσω. Δεν είναι αρχηγικό ο Μητσοτάκη, είναι ένα κόμμα που δρά, συλλογίζεται και αποφασίζει συλλογικά η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μέχρι στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι Μιτσοτάκη, άντε και λίγο άδονη από κάτω. Δεν έχουμε δει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο στη βιτρίνα τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκη είναι αρχηγό μα. Ναι, αυτό τελία. σημαίνει ότι σημαίνει αυτό. ένα Ευρωπαϊκό Κόμμα πρέπει να είναι τόσο αρχηγικό. Να μην έχει. υπάρχει άλλο στην προθήκη, δηλαδή. Έχει δύο αντιπροέδρους το κόμμα μα. Έχει όργανα, έχει γραμματέα, έχει τομεάρχε, έχει εκτελεστική γραμματεία, έχει πολιτική επιτροπή. Γιατί το λέτε αυτό. Είναι ένα κόμμα. Ναι. Μάλιστα Εντάξει. που οργανώνεται όλο και περισσότερο στα πρότυπα ενό πιο σύγχρονου Ξέρετε, Ευρωπαϊκού κόμματο. Γιατί παλαιότερα, α πούμε, επί του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξέραμε ότι μπροστά είναι ο Αβέρο Φοράλη. Ο Παπαλιγούρα, ο Παπακοσταντίνου ναι, ναι. Είχε συντάγματα αρχαίου, ταξιάρχου μπροστά, είχε πράγμα. Όπω και ο Ανδρέα Παπανδρέου. Mm. Είχε την περίφημη Τρόικα, είχε κι άλλου. Mm. Όπω και αργότερα. Ακόμη έτσι, και ο Καραμαλής Η Δημοκρατία έχει μεγάλε φυσιογνωμίε. Τώρα με το Μιζοτάκι, με το παρατηρούμε έτσι, θα έλεγα ένα στέρεμα, μια, μια στεγνότητα. Νομίζω αυτό είναι θέμα οπτική κοπιά. Νομίζω άμα στελεχών, ρωτήσετε ανθρώπου, και... θα σα ναι. πούνε. Ναι. Άμα, άμα φέρετε εδώ ανθρώπου και του πείτε ποια είναι τα μεγαλοστελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Θα, θα, έχετε μια καλή λίστα από μεγάλο στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, σα θυμίζω ότι επειδή δεν κυβερνάμε αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε και. τα στελέχη, τα μεγάλο δεν είναι υπουργοί και υφυπουργοί, οπότε δεν έχουν την ίδια προβολή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Προφανώ υπάρχουν και θα το δείτε, φαντάζομαι, και στι εκλογέ που θα του προτιμήσουν. Πλήρε πρόγραμμα έχει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ακούω συνέχεια mm. θα μειώσω του φόρου. Yeah. Εγώ και εκατομμύρια άλλοι λέμε για να μειώσω του φόρου πρέπει να ρωτήσει του θεσμού. Ναι, εντάξει. Και, και, όταν μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση, ρώτησε του θεσμού. Και όταν μειώθηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση, είχε, μεγαλύτερη, είχε περισσότερα έσοδα. Οπότε οι θεσμοί το δέχτηκαν και έγινε μόνιμο. Σε κάθε και, περίπτωση. Τι άλλο μπορεί να κάνει άμεσα, Γιατί άκουσα, α πούμε, θα δώσει 2.000 λε σε κάποιον που θα κάνει παιδί. Μάλιστα. Δεν έχω δει κανένα παιδί να μεγαλώνει με 2.000. Εντάξει. Ε, δεν έχω δει. Αυτά είναι, είναι. Μάλλον, αυτό είναι αντίδωρο, α πούμε. Όταν, ένας, όταν, μια οικογένεια αποφασίζει να κάνει παιδί, πρέπει να έχει τι συνθήκε. Δηλαδή, πρέπει να έχει ένα σπίτι, πρέπει να δουλεύουν, πρέπει να έχει κάποιο να φροντίσει το παιδί. Είναι ένα κίνητρο και είναι κάποια, καλύπτει κάποια έξοδα. Αλλά το να ξέρει ότι το παιδί σου οπωσδήποτε θα πάει εγγυημένα σε παιδικό σταθμό ή ότι υπάρχουν καινούργιε δομέ. Εγγυημένα. όλα τα πρέπει Θα Πρέπει να λειτουργούν παιδ... πάντω οι παιδικοί βεβαίως, σταθμοί. Βεβαίως. Να μην έχουμε απολύσει δηλαδή του νηπιαγωγού. Βεβαίω, βεβαίω. Γιατί είπε κανεί ότι θα απολύσει νηπιαγωγού. Μη, τα κάνουμε. Δηλαδή, ε, α, Μόνο κακοήθεια μπορεί. Κακοήθη άνθρωπο μπορεί να τα λέει αυτά. Πείτε μου κάτι άλλο. Mm. Δεν είναι κακοήθεια. Είναι εύλογα ερωτήματα. Το... Γιατί οι Έλληνε μείναν ένα εκατομμύριο άνεργοι μέσα. 600.000 μετανάστευσαν. Είχε Δεν έχει εντάξει το 600.000 μετανάστευση. Καταλαβαίνετε εσείς. Απολύτως, απολύτως καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχει όμως και ισοπαίδωση ότι ο Κυριάκος θα διώξει τις νεσοκόμες, τους νηπιαγωγούς Όχι, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Εντάξει, ο, ο ίδιος είναι άλλο λέει. Ο ίδιος θα λέει, λέει. Αυτό. Κατά καιρού έχει πει όλα αυτά Τι λέει αυτό. που ξεφύγανε. Να σας πω κάτι Άρα άλλο καλώ. που έχει σημασία. Γιατί επιμένει ο κύριο Κυριάκο ότι δεν μπορεί να ασκήσει καμία υπογραφή του Τσίπρα, Τι είναι ο Τσίπρα, Θεόσταλτο. Δηλαδή λέει κατά καιρού ότι εγώ θα κινηθώ και δεν θα ανατρέψω τις υπογραφές του Τσίπρα. Το λέει για μα να τα ακούμε έσω ή το λέει για να τα ακούνε οι Γερμανοί έξω. Γιατί εγώ τον έχω ακούσει και τελευταίος που είπε εμείς θα κινηθούμε ως κράτος. Συνέχεια κράτους στις υπογραφές του Τσίπρα. Αυτό το βλέπετε πολύ σωστό. Ε... Αφού μπορεί με 151 βουλευτέ να τι ακυρώσει. Εντάξει, μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα και δεν νομίζω ότι δεν έχει πει ότι δεν θα αλλάξει νόμους. Τώρα mm. δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε, αλλά α πούμε, άμα θέλετε να συζητήσουμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είναι μία, κάτι το οποίο, για το οποίο έχουμε αναλάβει κάποιε διεθνείς δεσμεύσει. Δύσκολα αλλάζει. Κοιτάξτε, τώρα δεν, το, το ακούσαμε το θα σκίσουμε το μνημόνιο, κύριε Τράγκα. Όταν αναλαμβάνει καλό ή κακό, ε, εκπροσωπείται η χώρα μα από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και έχει αυτή τη σύνθεση Βουλή. Κακώ, λοιπόν, αυτή η Βουλή και αυτό ο Πρωθυπουργό έχουν δεσμεύσει τη χώρα με ορισμένα πράγματα. Κάποια αλλάζουν και αυτο ο πρωθυπουργο εχουν δεσμευσει τη χωρα με ορισμενα πραγματα καποια αλλαζουν και εύκολα ή δύσκολα και κάποια πολύ δύσκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο Κυριάκος Μητσοτάκη απλά λέει την αλήθεια ως προς αυτό. Τώρα θα ήταν πολύ ωραίο να βγω και εγώ θα ήθελα να τη σκίσω τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πολύ θα το ήθελα. Αλλά τώρα αυτό είναι πραγματικό. Ας, ας επικεντρωθούμε στο να ερμηνεύσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών όσο πιο διασταλτικά γίνεται για τα ελληνικά συμφέροντα. Α πούμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών μα επιτρέπει και να λέμε ε, να τραγουδάμε το Μακεδονία. ακουστή, ας το επιβάλλουμε αυτό. Ας ε, ερμηνεύσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, ούτω ώστε να μην επιτρέπεται η διδασκαλία τη μακεδονική γλώσσα εντό τη επικράτεια. Α κάνουμε αυτά. Α προστατεύσουμε τα ελληνικά προϊόντα, το μακεδονικό χαλβά. Α κάνουμε αυτά, γιατί αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Και α βάλουμε βέτο αν χρειαστεί, που το έχει πει ο Κυριάκου Σομιτσοτάκη, στι ενταξιακέ διαδικασίε τη γείτονο χώρα. Εάν, επιτρέψτε μου τον όρο, μα κουνηθούν σε αλυτρωτικά θέματα περισσότερο. Αυτό είναι θέμα ερμηνεία. Αλλά όχι, δεν σκίζεται η Συμφωνία των Πρεσπών. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Α προσέχαμε. Πείτε μου κάτι, μπορεί να θεωρηθεί αφελή η ερώτησή μου, αλλά θέλω να την κάνω σε μια κυρία που είναι μορφωμένη και θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Μητσοτάκη είναι φιλολαϊκό στοιχείο, ω πολιτικό εννοώ. Είναι περισσότερο για τον ακούω για τι επενδύσει, επιχειρήσει, επενδύσει, επιχειρήσει. Και επειδή προέρχεται και από τι αγορέ, έχει δουλέψει σε τράπεζε. Ε, Μήπω θα έχει στο νου του περισσότερο τι αγορέ και λιγότερο του απλού πολίτε, εσεί τι λέτε. Εγώ λέω ότι φιλολαϊκό δεν σημαίνει ε, ε, μόνο να μπορεί, α πούμε, να πα ένα καφενείο. Όχι. Φιλολαϊκό Αλλά... σημαίνει πρωτίστω μήπως... να σε νοιάζει ο λαό σου. Ο λαό σου λοιπόν τι χρειάζεται να είναι ασφα... ελεύθερο, να είναι ασφαλής και να μπορεί να ευημερήσει. Να έχει δουλειά δηλαδή. Αυτά τι να κάνουμε στο σύγχρονο κόσμο, τον παγκοσμιοποιημένο, τα εξασφαλίζουν συγκεκριμένε προδιαγραφέ ανθρώπων. Υπάρχει, περίπτωση, υπάρχει περίπτωση να δω τον Μητσοτάκη να ανεβάζει τα μεροκάματα. Ναι. Υπάρχει. Mm. Υπάρχει περίπτωση. Mm. Ε, να σα πω κάτι. Στο Λουξεμβούργο, ξέρετε ποιο είναι ο κατώτατο μισθό. Κάτι, ξέρω εγώ, εξωφρενικό. 1800 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Γιατί. Γιατί είναι στο Λουξεμβούργο και δεν μπορούσε να είναι στην Ελλάδα. Τι έχουν οι Λουξεμβουργιανοί δηλαδή καλύτερο από εμά. Πιο πολύ μυαλό έχουν, πιο μορφωμένοι είναι. Μπορεί έχουν καλύτερο πολιτικό προσωπικό. Έχουν αφήσει ε, την οικονομία του να αναπτυχθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και με ένα συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη ιδεολογία, μια συγκεκριμένη λογική. Και έχουν και ανθρώπου που του κυβερνάνε που πάνε από το Α στο Β, στο Γ στο Μ. Αυτό έχουν. Λοιπόν, γιατί να μην γίνει αυτό στην Ελλάδα. Αν έρθουν επενδύσει στην Ελλάδα, δηλαδή και αν γυρίσουν τα μυαλά μα που αυτή τη στιγμή αμείβονται στο Λουξεμβούργο με 2,5 χιλιάρικα, γιατί εδώ να αμείβονται με 4 κατοστάρικα. Για, για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκη. Πείτε μου κάτι άλλο. Ο Τσίπρας κατάφερε να μην μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις. Αλλά αυτό μου λένε οι δήμονες είναι για τον προπολογισμό του 19. Mm. Εάν έρθουν λοιπόν οι Γερμανοί οι θεσμοί, πώ θέλετε να του πείτε, και που είναι στο Μητσοτάκη, op, Για τον προπολογισμό του 20 μειώνονται περαιτέρω. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Καταρχά, ο, ο κύριο Τσίπρα μείωσε ούκολε φορέ τι συντάξει και έκοψε το ΕΚΑΣ, Για να θυμηθούμε. Τώρα λέει όχι άλλο. Μετά προανήγγειλε ότι θα τι μειώσει κι άλλο και τώρα λέει τελικά χατή... δεν θα τι μειώσει κι άλλο. Δηλαδή, αυτά τώρα ποιο τα πιστεύει. Ενώψη ναι, εκλογών τα πιστεύει. Ποιο τα πιστεύει. Ποιο τα πιστεύει τώρα ότι αυτά δεν ήταν προεκλογικά παιχνίδια ή συμφωνίε, α πούμε, ε, ανταλλακτικού τύπου με του ξένου. Ποιο δεν βάζει στο μυαλό του ότι αυτό το σενάριο ε, έχει βάση. Όταν ο κύριο Τσίπρα λέει αυτά που λέει και έχει αυτό το αποτέλεσμα, ποιο δεν τα πιστεύει. Καλά, δεν φοβάστε ότι ο Τσίπρα μπορεί να σα περάσει στην αγκαλιά όλε τι βόμβε, όλε τι καυτέ πατάτε, όλα τα προβλήματα. Άκουσα μια μέρα την κυρία Πακογιάννη να λέει εδώ στον κύριο Τζένο ότι πράγματι φοβάται και αυτοί ότι θα σκάσουν όλα στην αγκαλιά του μισοτάκι. Είμαι σίγουρη ότι θα το προσπαθήσουν αυτό. Εγώ θα σα πω ότι στο δικό μου το τομέα, που είναι ο τομέα ψηφιακή πολιτική που μεταξύ των άλλων έχω τα ελληνικά ταχυδρομεία που παρακολουθώ. Πιστέψτε με ότι η πολιτική αντιμετώπιση στον ελλ... στα ελληνικά ταχυδρομεία ε, της κατάστασης δεν έχει ε, χαρακτηριστικά μακρόπνοης βιωσιμότητα. Τι εννοώ, απλά ρίχνουν κάποια χρήματα για να μείνουν ζωντανά τα ελληνικά ταχυδρομεία για ένα χρονικό διάστημα... και το τι θα γίνει μετά αν δεν επέλθει μια πραγματική αναμόρφωση του πώς λειτουργούν... Είναι αβέβαιο. Αυτό λοιπόν θα σκάσει στα δικά μα τα χέρια. Τι θα κάνουμε, θα το αντιμετωπίσουμε. Άρα ευθυγραμμίζεστε με την άποψη τη κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι πολύ φοβάται ότι όλα αυτά θα σκάσουν στην αγκαλιά του αδελφού τη. Ναι, εντερνίζω με την άποψη ότι θα προσπαθήσουν οι... ο κύριος Τσίπρα κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Δεν κινείται με γνώμονα ούτε το εθνικό συμφέρον ούτε το δημόσιο συμφέρον σε αυτά που διαχειρίζεται. Κινείται με τακτικισμού μικροπολιτικού και με γνώμονα το πώ θα κερδίσει τι επόμενε εκλογέ. Ή μάλλον δεν μπορώ να φανταστώ ότι πραγματικά το πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τι επόμενε εκλογέ. Με γνώμονα πώ θα μειώσει τη διαφορά για να μην συντριβεί. Δεν φοβάστε πώ θα αναχαιτήσετε τι ελληνοποιήσει. Αβέρτα κουβέρτα δίνει εκλογικά δικαιώματα και αυτό βγαίνει σε εφημερίδε, δεν είναι του τράγκα. Βγαίνει με νούμερα πια. Δεν φοβάστε την οθεία, την εκτεταμένη αλλίωση των αποτελεσμάτων. Δεν φοβάστε ότι θα επιχειρήσει με εισδροές ξένων δηλαδή που δεν το κρύβουν πια Να αλλάξει όλη την κατάσταση στην εκλογική στην Ελλάδα Πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν έχω στατιστικά στοιχεία που εγώ γνωρίζω για το θέμα των ελληνοποιήσεων ε, Ακούω αυτό φοβάστε που λέτε. Φοβάστε την οθία κυρία Συμμακοπούλου Πάντα φοβάμαι την οθία Ηλεκτρονική ή με ελληνοποιήσεις γέφυρες κανονικές Ά, Συζητάμε το, το δεύτερο τώρα για, την, για τα ηλεκτρονικά συστήματα, αν θέλετε, για αυτά τα πράγματα. Ευελπιστώ ότι όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν οι επιτροπές και διακομματικά να ελεγχθούν αυτά τα πράγματα, δεν θα αλλάξει κάτι σε σχέση με τις διαδικασίες. Πολλό δε μάλλον που τώρα έχουμε πάρα πολλέ κάλπες στις 26 Μαΐου, οι οποίες ταυτόχρονα θα γίνονται πάρα πολλές εκλογές. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες θωρακίζουνε την διαφάνεια τη διαδικασία και ευελπιστώ ότι δεν θα μπορέσουν. Θα καλύψει η Νέα Δημοκρατία όλα τα εκλογικά τμήματα, γιατί μαθαίνω μεγάλη για κάποιε χιλιάδε εκλογικά τμήματα παραπάνω Γίνεται... που δεν θα καλύψουν οι δικηγόροι, δεν θα μπορέσουν. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στη Νέα Δημοκρατία για αυτό το θέμα. Ε, ο ίδιο ο πρόεδρο μα έχει κάνει έκκληση στα στελέχη μα ε, και πιστεύω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Πείτε μου γιατί πρέπει εγώ να ψηφίσω εσάς πέραν του γεγονότος ότι μου αρέσετε πολύ. <laughs> άρα, άρα αποφασίσατε ότι θα ψηφίσετε Δεν δε έχω αποφασίσει <laughs> τίποτα. πείτε, μου, πείτε μου γιατί ε, πρέπει... Κάποιο να ψηφίσει Κύριε <laughs> την εγώ φιλοδοξώ. Τι θα πάρει μαζί τη εκτό από το δίπλωμα <laughs> τη νομική και τι ε, άριστες άριστε γνώσει ξένων γλωσσών που έχει. Εγώ ζητάω ο κόσμο να μου δώσει μια ακόμα ευκαιρία, όπως μου έδωσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να είμαι μια δυνατή και καθαρή φωνή ε, για την Ελλάδα και να παλέψω για, για τα δικά μας συμφέροντα, για την Ελλάδα μας, για τη Μακεδονία μας, για τις αξίες μας, τις αρχές μας, τις παραδόσεις μας, ε, στην, για την Ελλάδα που είναι η πατρίδα μας, στην Ευρώπη που είναι το σπίτι μας. Κυρία μου, πρέπει να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ευχαριστώ. να τα ξαναπούμε μέχρι τι ευρωεκλογέ. Έτσι. Σα έπεισα. Ε, κοιτάξτε να δείτε, θα το σκεφτώ. Εντάξει, εντάξει. θα το σκεφτώ, θα το κρυσάρω. Και μόνο, και μόνο, που μου δώσατε την ευκαιρία να σα πείσω, μου αρκεί. Ευχαριστώ Εντάξει. Εντάξει. καλά.